Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον πρόεδρο της Κρύας Βρύσης, τον κύριο Γιάννη Θεοδωρίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα από το Libero. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα. Καλή χρονιά, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλή χρονιά, καλή σεζόν, σε όλες τις ομάδες, όλους τους ποδοσφαιριστές, υγεία. Εσείς ξεκινήσατε βέβαια νωρίτερα από τον Άρη. Εμείς ξεκινήσαμε, ναι, πρώτη αγωνιστική παίξαμε τον Εθνικό Γαζόρου, Χ1-1. Ναι. Δεν ξέρω, το μάτς το οποίο θα γίνει το Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι με το καλημέρα πολύ γρήγορα στη σεζόν, είναι ένα από τα μάτς τα οποία σίγουρα η ομάδα σας τα περιμένει. Σίγουρα είναι ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε με ανυπομονησία, λόγω του ότι παίζουμε με ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως είναι ο Άρης. Mm-hmm. Οι παίκτες είναι σε αναβρασμό, θέλουν να δώσουν όλοι το καλύτερο εαυτό τους και εννοείται ότι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα ο Άρης δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Σας έχει προκαλέσει εντύπωση το ότι παίρνει παίκτες που οι περισσότεροι, αν τα βάλεις κάτω και δεις για παράδειγμα Τάτος, Κασναφέρης, Ρόβας, Μελισσάς, έχουν πάνω από 100 συμμετοχές τουλάχιστον στη Super League ο καθένας. Ναι, προκαλεί. Μάλλον δεν θα έλεγα ότι προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση, αν σκεφτούμε ότι ποιος είναι ο Άρης. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στην Γάμα Εθνική που παίζει. Το γεγονός ότι έχει αυτούς τους παίκτες τον κάνει αυτόματα πρώτο φαβορί για την άνοδο. Mm-hmm. Και εννοείται ότι σε κάθε παιχνίδι όποιος θα είναι αντίπαλός του δεν θα περνάει εύκολα. Ναι, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν αποθαρρύνει γενικά τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση. Νομίζω ότι για τον Άρη είναι λαθασμένο να το δει έτσι. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Δηλαδή ότι θα είναι εύκολο το έργο του, γιατί το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής είναι ένα πιτητικό πρωτάθλημα με δύσκολα γήπεδα. Σίγουρα θα πρέπει πρώτα να έρθουν τα αποτελέσματα και ύστερα να πεις ότι κάτι ήταν εύκολο. Mm. Τώρα πριν να ξεκινήσει κάποιος, εντάξει, μόνο εντυπώσεις δημιουργεί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν πάβουν να ισχύουν κάποια πράγματα όπως προείπαμε. Mm-hmm. Εγώ να πω για τη δική μας ομάδα... Είστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία, έτσι δεν είναι? Είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία. Μετά από 13 χρόνια είμαστε πάλι στη Γάμα Εθνική. Mm-hmm. Δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας όλοι και διοίκηση και παίκτες και προπονητής. Έχουμε καλό κλίμα στην ομάδα, γίνεται μεθοδική δουλειά, mm-hmm. κάναμε καλή προετοιμασία mm-hmm. και προχωράμε πολύ συγκρατημένοι και με μικρά βήματα. Σωστά. Ο στόχος που έχετε θέσει ποιος είναι, κ. Θεοδωρή? Στόχος μας για φέτος είναι μια καλή πορεία και η άνετη παραμονή στην κατηγορία. Ναι, γιατί πέφτουν και αρκετές ομάδες και είναι ένα θέμα αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για όλους. Όταν από τη στιγμή που 8 ομάδες όνονται και 8 πέφτουν, καταλαβαίνετε ότι με 2 καλά αποτελέσματα χτυπάς άνοδο, με 2 κακά αποτελέσματα θα πέσεις. Ναι. Έχετε δίκιο. Προφανώς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι. Και έχετε ένα προπονητή τον οποίο τον αντιμετώπισε πέρσι και ο Άρης και είναι γνώστη της κατηγορίας, τον κύριο Παπανώτα, στην τεχνική. Ναι, ναι. Ο Παπανώτης ο Νίκος έχει εμπειρία σχετική και από τον Άρη και από την κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια. Το μάτς του Σαββάτου πώς το περιμένετε? Είναι ιδιαιτεροτήτων γιατί αφενός είναι το πρώτο που δίνει ο Άρης φέτος και αφετέρου γίνεται και κλεισμένο το θυρών, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Τι να πω, δεν ξέρω αν το προτιμώ που θα γίνει και κλεισμένο το θυρών ή αν θα ήθελα να έχει κόσμο. Ναι. Το μάτς το περιμένουμε με ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι όλα τα βλέμματα είναι φτωμένα σε αυτό το μάτς γιατί στην ουσία είναι και η επίσημη πρώτη του φετινού Άρη, ο οποίος και αυτός είναι νεοσύστατη ομάδα. Το υλικό της δηλαδή δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλη ανανέωση σε σχέση με πέρσι. Βεβαίως. Οπότε αυτό μας κάνει και εμάς να θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε να κερδίσουμε, αν όχι το μάτς, τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι στα μπαράζ πέρσι πήρε την άνοδο από όλα, τη θυμάμαι καλά, η ομάδα σας. Ναι. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παίξατε και με το αντίπαλο και με τον κύριο Καρυπίδη, με την Ειρηνούπολη. Έτσι ακριβώς. Καλά το θυμήθηκα τώρα, ναι. Ο κύριος Καρυπίδης ήταν δεξί χαφ
της Ειρηνούπολης πέρσι. Είναι καλός, καλός είναι, καλός είναι. Είναι καλός με την μπάλα, διορατικός. Ίσως του λείπει λίγο η φυσική κατάσταση. Λόγω και των πολλών ανηλυμένων υποχρεώσεων του, ίσως δεν έχει χρόνο για προπόνηση του. Ενδιαφέρον αυτό, ναι. Παίξατε παράσταση πέρσι με την Ειρηνούπολη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Καλή παρατήρησή σας. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Πώς βλέπετε έτσι το πρωτάθλημα φέτος, εκτός του Άρη, έχετε ξεχωρίσει κάποιες ομάδες, πιστεύετε ότι. Γιατί υπάρχουν και κάποιες ιστορικές ομάδες επίσης στην κατηγορία. Εντάξει, ναι. Στον όμιλό μας, στον πρώτο όμιλο της Γάμα Εθνικής, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν λόγω της φανέλας. Όπως είναι η Καβάλα, η Δόξα Δράμας, ο Απόλλων Καλαμαριάς και άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εικόνα. Ίσως αν μιλούσατε με τον κύριο Παπανώτα, με τον προπονητή. Ασφαλώς, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, θα μπορούσα να τοποθετήσει καλύτερα. Δεν έχω εικόνα. Δηλαδή, εκτός από τις ομάδες που παίξαμε φιλικά από Γαλαμαριά σε Ορδαϊκό και Ηρακλή Αμπελοκήπων, τις άλλες δεν τις έχω δει καν. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή είναι βέβαια ίσως πρώιμο να το ρωτήσουν πολύ νωρίς ακόμη, αλλά θα την κάνω την ερώτηση. Πολλές ομάδες πέρσι της κατηγορίας, όταν έπαιζαν εντός για εισπρακτικούς λόγους, ασφαλώς χρησιμοποιούσαν κάποια γήπεδα μεγαλύτερα. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί από τώρα, αν στο παιχνίδι με τον Άρη, για παράδειγμα, με κάποιες άλλες ομάδες, θα χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη έδρα, τη δική σας. Όχι, όχι. Δεν περνάει κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Θα χρησιμοποιήσω τη δική μου έδρα. Όποτε είναι δυνατόν. Δηλαδή εκτός απρόοπτου, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το γήπεδο, μόνο τότε θα σκεφτώ να πάω σε κάποιο άλλο γήπεδο, ενδεχομένως της αναγέννησης, στα Γιάννητσα ή κάτι άλλο. Σαν δεύτερο γήπεδο, δεύτερη έδρα, έχουμε δηλώσει τον Γιάννητσό της αναγέννησης. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι. Το γήπεδό μας έχει χωρητικότητα 3.000 θεατών, δηλαδή νομίζω να είναι πρόβλημα. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Να πω. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά στην ομάδα σας. Να πάνε όλα, καλά. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή. Γεια.